Στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου συμμετείχε σε μια πανελλήνια μουσική διαμαρτυρία όλων των μουσικών σχολείων της Ελλάδας, με βασικό στόχο βέβαια να έρθουν στο προσκήνιο, να παραμείνουν στο προσκήνιο διαχρονικά αιτήματα των μουσικών σχολείων. Θέλω να πάμε στον κύριο Κώστα Βαρβεράκη, διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν, εκπαιδευτική βέβαια, και ο κύριος Βαρβεράκης προσωπικά, ο οποίος μέσα από συντονισμένες προσπάθειες, δράσεις και πρωτοβουλία στέκεται δίπλα στο πλευρό των μαθητών. Την καλησπέρα μας, κύριε Βαρβεράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλο, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Για πείτε μας για αυτή την ξεχωριστή μουσική διαμαρτυρία. Μας συνηθίζουν οι μαθητές σας αυτές τις ξεχωριστές δράσεις, με όχημα βέβαια κατά πολλούς δίκαια αιτήματα. Ακριβώς. Είναι μια διαμαρτυρία για όλα τα μουσικά σχολεία, όπως πολύ σωστά είπατε, στα διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν. Γενικά, τα προβλήματα γενικής φύσης είναι ότι στα μουσικά μαθήματα οι μαθητές δεν έχουν συγγράμματα. Βγάζουν όλοι οι καθηγητές φωτοτυπίες, δεν έχει ο καθένας έχει τη δική του ύλη όσον αφορά, δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή, ας πούμε, έτσι κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας, και αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά για τη λειτουργία των μουσικών σχολείων, και τόσο όσο αφορά τη λειτουργία, όσον αφορά και το πτυχίο, το πολιτήριο που θα πάρουν τα παιδιά τελειώνοντας το λύκειο. Διότι το πολιτήριο δεν λέει πουθενά ότι έχουν σπουδάσει τόσα χρόνια ένα συγκεκριμένο μουσικό όργανο, με αποτέλεσμα να μην έχουν το. Να αισθάνουν τα παιδιά ότι δεν έχουν τόσα χρόνια που κάνανε μουσικό όργανο, δεν αποτυπώνεται πουθενά σε ένα τίτλο. Αυτό είναι ένα μόνιμο παράπονο των μαθητών μας, οι οποίοι πραγματικά έχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες και σε διάφορα, είτε ασχοληθούν σαν μουσική αργότερα, είτε σαν σε άλλο επίπεδο, σαν σε κάποια άλλη σχολή, διότι όπως είναι γνωστό τα μουσικά σχολεία έχουν και μαθήματα γενικής παιδείας, ακριβώς όπως τα γενικά σχολεία, και επιπλέον έχουν και μουσικά μαθήματα. Και αυτό, και το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι 8 και 9 εντακτικές ώρες μέχρι 3 και 3,5 το απόγευμα. Αυτό δηλαδή, αυτή η επιπλέον προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά δεν αποτυπώνεται κάπου που να λένε ότι άξιζε τον κόπο που ήμουν στο μουσικό σχολείο και πολύ σημαντικό αυτό. Είχα ένα αντίκρισμα. Μιλάτε για διαχρονικά προβλήματα και για θέματα τα οποία έχουν τεθεί βέβαια και στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και των συναρμόδιων Υπουργείων, σωστά? Ακριβώς, ναι. Ακριβώς έχουν τεθεί. Εδώ να πούμε ότι έχουν γίνει βήματα προς διαβελτίωση, με την έννοια των τα δύο τελευταία χρόνια έχουν διοριστεί πάρα πολύ μόνιμοι καθηγητές μουσικών δικοτήτων. Έτσι, στο σχολείο μας τα τελευταία δύο χρόνια έχουν διοριστεί 24 μόνιμοι φοιτητικοί, ναι. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία των μουσικών δικοτήτων από το Σεπτέμβριο και όλος, από την πρώτη, με το άνοιγμα του σχολείου, έχουμε όλες σχεδόν τις μουσικές ειδικές. Αυτό δίνει δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν εν γέρο το όργανο που θέλουν και να το σπουδάσουν όλο το. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα και το επόμενο διάστημα και πριν τις γιορτές, κύριε Βαρβεράκη, να παρακολουθήσουμε και να καταγράψουμε το ρεπορτάζ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Βεβαίως, θα έχουμε και μουσική, κάποιες μουσικές εκδηλώσεις. Εννοείται, θα τα καλύψουμε και θα βγούμε και στην εκπομπή, κύριε Διευθυντά. Να είστε καλά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά.